Έρχεται λοιπόν το κράτος. Για να δω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Για να δω τον κύριο Πέτσα. Ξέρει οικονομικά. Μπορώ και κουβεντιάζω άνετα μαζί του τα οικονομικά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει: Στέλιο Πέτσα, δούλευες 30 μέρες. Τώρα θα δουλεύεις 15, λέει ο εργοδότης. Θα παίρνεις αντί για 1.000 ευρώ 500. Έρχεται το κράτος και λέει: Σου δίνω άλλα 300. Δηλαδή στο 15ήμερο πληρώνεσαι για 20ήμερο. Ένα δεκαήμερο περίπου πάει στο βρόντο. Και λέει ο Μητσοτάκης σήμερα, δήλωση. Η πολιτεία έκανε το καθήκον της. Real. Μήνυμα Κυριάκου σε επιχειρηματίες. Η πολιτεία έκανε το καθήκον της. Σειρά σας να κάνετε το δικό σας. Λέει, είναι αν θέλετε το μήνυμα από πλευράς Πρωθυπουργού. Και από ό,τι μαθαίνουμε, πριν τις 15 Ιουνίου, τελειώνει και το θέμα της εστίασης και για τους εσωτερικούς χώρους. Πού είμαστε και πού πάμε, κύριε Πέτσα? Καταρχάς, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του δήλωση είναι ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Δεν μπορεί να βγει ξεχωριστά το κράτος ή μόνος του εργαζόμενους ή μόνος του εργοδότης. Σωστό. Όλοι μαζί θα πρέπει να βγούμε από αυτή την κρίση. Πώς θα βγούμε? Εμείς αναλαμβάνουμε ένα μεγάλο μέρος του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μεγάλη, που θα υποστούν πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου. Μάλιστα. Δεν είναι για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι για αυτές που έχουν μια μεγάλη μείωση του τζίρου, μεγαλύτερη από 20%. Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές θα πρέπει να προσέξουν όλο το πλέγμα των σχέσεων των εργασιακών, γιατί εντασσόμενοι στο πρόγραμμα συνεργασία και στο άλλο πλαίσιο των ρυθμίσεων που έχουμε αναλάβει, ναι, δεν θα κάνουν απολύσεις και δεν θα κάνουν και αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Σωστό. Επομένως, θα κρατήσουν το δυναμικό, το παραγωγικό ιστό, όπως λέμε, της οικονομίας στη θέση του, προκειμένου να υποφεληθούμε όλοι από μια γρήγορη ανάκαμψη, όπως προσδοκούμε ότι θα είναι αυτή μετά την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Σαφής. Τώρα, φαίνεται ότι πριν τις 15 θα επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες και αυτό είναι. Είναι για το καλό και της οικονομίας και της κοινωνίας και να ανασάνει και η ιδιωτική πρωτοβουλία, κύριε Πέτσα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έχουμε δει όλοι ότι τις τελευταίες ημέρες ή και εβδομάδες τα κρούσματα στη χώρα μας είναι περιορισμένα. Όπου υπάρχει κάποια αύξηση κάποιες μέρες οφείλεται σε συγκεκριμένες εστίες, τις οποίες όλοι τις γνωρίζουμε και τις προλαμβάνουμε ώστε να περιχαρακωθούν και να μην έχουμε διασπορά στην κοινότητα. Άρα με 2 και 3 κρούσματα, γενικά με μονοψήφιο αριθμό κρούσματων, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε πάει πολύ καλά στο τεστ της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Έρχονται λοιπόν πιο μπροστά ανοίγματα τομέων της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που τα είχαμε για πιο πίσω. Ακριβώς. Παράδειγμα, έχετε δει τα θέματα των ξενοδοχείων. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας, όπως αυτοί των γυμναστηρίων που μπορεί να έρθουν πιο μπροστά. Σιγά σιγά λοιπόν, πράγματα που τα είχαμε για τέλος Ιουνίου μπορούν να έρθουν πιο κοντά στον Ιούνιο, αν συνεχίσουμε με αυτή την πορεία. Γι' αυτό παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη και γι' αυτό κάθε μέρα συμβουλευόμαστε τους ειδικούς. Ενδέχεται δηλαδή κάποια πράγματα που θα βλέπαμε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, με βάση και την αισιόδοξη. Έχει μια μεγάλη είδηση σήμερα η Καθημερινή. Πολύ μεγάλη είδηση. Είναι η αισιόδοξη πρόβλεψη του MIT για τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Αυτό. Πόσα όπλα δίνει στην κυβέρνηση και απόψε έχει σύσκεψη ο Πρωθυπουργός στις 6 για τα σχολιά. Το καταλαβαίνω καλά. Πάμε σε άνοιγμα και των δημοτικών, κύριε Πέτσα, την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μετά την εισήγηση που θα λάβει σήμερα ή αύριο το πρωί, το αργότερο, όποτε θα είναι έτοιμη η Επιτροπή να εισηγηθεί. Και αύριο θα ανακοινώσει την απόφασή του. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δείχνουν ότι πάμε για άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Επομένως, θα πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, να τηρούμε ξανά τις οδηγίες των ειδικών. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα καλό για τα παιδιά μας. Δεν μπορεί να είναι 6 μήνες μακριά από το σχολείο τα παιδιά μας. Επομένως, η σταδιακή, με προσοχή, με κανόνες ένταξή τους στη σχολική διαδικασία, μόνο καλό έχει να επιφέρει. Ένα δεύτερο στοιχείο σε αυτό που είπατε είναι ότι, αν θυμάστε καλά, η εστίαση στις πρώτες συζητήσεις, όταν μιλάγαμε για τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ήταν σχεδόν χαμένη υπόθεση για φέτος. Κάποια στιγμή αργότερα, όταν παρουσιάσαμε το σχέδιό μας, τα αρχικά σχέδια ήταν για μέσα Ιουνίου να ανοίξουμε. Ανοίξαμε μετά, όπως όλα φάνηκαν, για 1η Ιουνίου και τελικά φέραμε και αυτή την ημερομηνία πιο μπροστά, 25 Μαΐου. Άρα, 3 εβδομάδες πιο μπροστά από το αρχικό σχέδιο η εστίαση. Γιατί τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τέτοια. Οδηγός είναι. Ας διαφυλάξουμε λοιπόν αυτό που πετύχαμε, τηρώντας τα βασικά στοιχεία, ατομικά μέτρα υγιεινής και προστασίας και αποστάσεις. Αυτά είναι τα δύο εργαλεία μας για να έχουμε μια οικονομική δραστηριότητα πολύ καλύτερη από αυτή που όλοι προέβλεπαν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Τώρα, πολλοί λένε. Κουβέντες, ξέρετε τώρα, έτσι, στο Δομοκό, όταν πάτε κι εσείς και ο Γκρίγκας που ήταν εδώ προηγουμένως, ή στην πατρίδα μου ή οπουδήποτε αλλού,
Λένε, άκου να δεις, ο Μητσοτάκης θα πήγε καλά με τον κορονοϊό, θα μας πήξει το επίδομα τώρα, θα στηρίξει μισθούς και θα πάει να κάνει εκλογές. Θα βγει στη ΔΕΘ και θα πει, Έλληνες, τα κατάφερα, δώστε μου δύναμη. Υπάρχει μια άλλη άποψη σήμερα στο πρώτο θέμα που λέει, δεν θα το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης θα κάνει το γύρο, θα έρθει ο κύκλος της ανάπτυξης για μια διετία, θα δώσει πάλι χρήμα και θα πει, κοιτάξτε να δείτε, δώστε μου την ευκαιρία, αφού ξεπεράσαμε το οικονομικό και τον κορονοϊό, να φύγει και απλή αναλογική, να μπορώ να κυβερνάω σωστά. Είναι έτσι η σοφία του λαού μας, είναι μέσα στο μυαλό του Μητσοτάκη, εσείς που είστε κοντά του κάθε μέρα. Τι βλέπετε? Ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός δεν μένει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, κυκλοφορεί στην κοινωνία. Έχει ξεκινήσει ήδη και μετά την άρση της καραντίνας των περιοριστικών μέτρων σε επισκέψεις του σε διάφορους χώρους, αλλά δεν τον απασχολούν οι εκλογές. Δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας. Αυτό που, το οποίο θα γίνει θα είναι μια υλοποίηση του προγράμματός μας και όσο πιο γρήγορα βγούμε από την υγειονομική κρίση, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν οι επόμενες μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που έχουμε υποσχεθεί στην ελληνική κοινωνία πριν από τις εκλογές 7 Ιουλίου, για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο που θα φέρει στο τέλος της τετραετίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη έτοιμο να διεκδικήσει και να πάρει και ξανά μια εντολή. Γιατί το μόνο που ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας είναι η ζωή των Ελλήνων να γίνεται καλύτερη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και άμα ο Ερντογάν, γιατί ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη ο Ερντογάν τις τελευταίες μέρες. Το ξέρετε. Το βλέπετε. Σε λίγο θα έχω τον Υπουργό Εξωτερικών. Χθες το βράδυ, όπως μας μετέδωσε και ο Μανώλης ο Κωστίδης, οι Τούρκοι φάγανε τα μούτρα τους την καθαρή Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα τα ξαναφάνε πάλι τα μούτρα τους. Αλλά η θέση της κυβέρνησης, αγαπητέ κύριε Πέτσα, είναι πια σε ό,τι αφορά το έδαφος της πατρίδος μας? Είναι ξεκάθαρη. Πάντα ήταν η ίδια η θέση όλων των κυβερνήσεων, αλλά και όλων των Ελλήνων με μια φωνή. Ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να απερασπιστούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Και το κάναμε πάντα στους αιώνες. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα που να τίθεται σε συζήτηση. Ο Υπουργός των Εξωτερικών που θα έχετε μετά μπορεί να σας πει λεπτομέρειες, αλλά αυτό το οποίο είναι ομόθυμο από όλους είναι ότι έχουμε τη δύναμη να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και αυτό θα κάνουμε όπως κάναμε και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και όποτε χρειαστεί. Ξέρετε τι μ' άρεσε σήμερα από το λόγο σας. Είπατε όλων των κυβερνήσεων. Φυσικά. Δεν υπάρχει κάποιος λιγότερο πατριώτης ή περισσότερος από τον άλλον. Πάμε τώρα. Και ρωτάει τώρα. Έχουμε χιλιάδες χρόνια ιστορία για να την αγνοούμε σε μικροπολιτικές αντιπαράθεσεις. Και ρωτάει τώρα αυτός που μας βλέπει, στο σπίτι, στο καφενείο, ο ΑΒ. Ωραία. Την τσέπη μου εμένα πώς θα τη στηρίξεις αυτή την εποχή? Θα στηρίξεις το μισθό μου? Θα έχω κάποιες ελαφρύνσεις? Ιδιοκτήτες ακινήτων, για παράδειγμα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που είναι η ρηγμένη της υπόθεσης. Ή κάποιοι άλλοι. Για αυτούς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο σε αυτή την κρίση. Θα έρθει η κυβέρνηση να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω λογαριασμό και θα είμαι δίκαιος απέναντί σας. Ποιος πλήττεται περισσότερο από την κρίση? Περισσότερο από την κρίση πλήττεται αυτός που μπορεί να χάσει το εισόδημά του 100%. Δηλαδή, να μείνει άνεργος ή στο παράδειγμα που είπατε με τα ενίκια, να μην εισπράξει καθόλου ενίκιο. Ναι. Ξέρετε, για τα ενίκια, για παράδειγμα, εμείς βάλαμε μια οριζόντια ρύθμιση, η οποία είναι στο μέσον άλλων πολιτικών που ακολούθησαν άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες υπήρξε πλήρης απαγόρευση για μεταβολή των ενοικίων. Επομένως, τι έγινε? Η αγορά αυτορυθμίστηκε. Και εκεί που αυτορυθμίστηκε, σε πολλές περιπτώσεις δεν εισπράχθηκε καθόλου ενίκιο. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, όσο και να μας κάνει εντύπωση, που έδωσε πλήρης αναστολή, να μην γίνεται καταβολή δηλαδή ενοικίων για ένα χρονικό διάστημα. Εμείς τι κάνουμε? Λέμε σε όλους, βάλτε πλάτη. Γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος έχει ένα κατάστημα στο Κορονάκι και στο Σύνταγμα να πει: δεν θέλω ούτε μείωση, ούτε ένα ευρώ στο ενοίκιο. Αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές που, ξέρετε, θα αναγκαστεί να πάει σε μείον 90, σε μείον 70, σε μείον 60. Σαφής. Γιατί δεν βγαίνει το πράγμα? Εμείς κάναμε μια προσωρινή παρέμβαση. Λέμε όλοι: βάλτε πλάτη στους ιδιοκτήτες ακινήτων που χάνουν ένα μέρος. Θα αναπληρώσουμε το 1 τρίτο από αυτό που χάνουν, όπως είπε ο κύριος Κελαγάκης προχθές. Επομένως, υπομονή, σχέδιο. Ορατότητα υπάρχει για τους επόμενους 4-5 μήνες. Και επομένως, αν τηρήσουμε όλοι τα μέτρα τα υγειονομικά και ακολουθήσουμε τις συμβουλές και το πλέγμα προστασίας που έχουμε απλώσει στην οικονομία, θα βγούμε πολύ πιο ισχυροί από ό,τι επαναλαμβάνω κάποιοι προέλπαν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Οι πατριώτες σας από το Δομοκό μου λένε: ρώτα το Στέλιο, το δικό μας το παιδί. 15 έκτου ανοίγουν και οι εσωτερικοί χώροι εστίασης. Τα τραπέζια μέσα δηλαδή. Τους ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό. Υπήρχε από την αρχή. Τώρα στο Δομοκό φαντάζομαι ότι δεν έχουν πρόβλημα για εξωτερικούς χώρους, αλλά θα ήθελα να πω το εξής, ότι μέσα στο πλέγμα των συζητήσεων που κάναμε με την ΚΕΔΕ και τους δημάρχους,
Υπήρχε από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόταν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην δοθούν μόνο τραπεζοκαθίσματα έξω, αλλά να υπάρχει και μία πρόνοια για τον εσωτερικό χώρο, τουλάχιστον σε μία απόσταση από την πόρτα ή από τα παράθυρα. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να εκτελήσεται. Απλώς ξέρετε, πάρα πολλά καταστήματα που δεν είχαν εξωτερικούς χώρους έκλειναν εποχικά. Από τα μέσα Ιουνίου, τέλος Ιουνίου, κλείνανε. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα προς διευθέτηση, το οποίο το κοιτάζουμε σε σχέση με τις αναστολές και τις υποχρεώσεις στήρησης των εργαζομένων για 45 ημέρες, συν ορισμένα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την περίοδο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Όλα αυτά τα συζητάμε. Κανείς δεν μπορεί να είναι πάντα έτοιμος για όλες τις λεπτομέρειες, αλλά έχουμε δείξει ότι όπου υπάρχει περιθώριο ευελιξίας, αυτό το εξαντλούμε. Να ξέρετε, κύριε Πέτσα, όλα αυτά τα χρόνια, και εδώ είναι όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής, ο κυβερνήτης που ήταν δίπλα στον κόσμο, ο κυβερνήτης που άκουγε τον κόσμο, τον άκουγε τον κόσμο, έβγαινε στον κόσμο, περπατούσε στον κόσμο, μιλούσε μαζί τους, άκουγε και τα καλά και τα άσχημα. Ο κυβερνήτης που είχε ακούσματα στην κοινωνία, αυτός είχε και την αγάπη του λαού και την εμπιστοσύνη, είτε απλή αναλογική, είτε ενισχυμένη αναλογική, είτε οτιδήποτε άλλο, πάντα κέρδιζε τις εκλογές. Αυτό να το ξέρετε και να το έχετε κατά νου. Άρα ο λαός είναι η πηξίδα, ο κόσμος, η κοινωνία. Και αυτό... Έχουμε κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό, όλοι μας. Δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης, όλοι μας. Μια σχέση εμπιστοσύνης που δεν υπήρχε στο κράτος. Ένα κράτος αποτελεσματικό που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους πολίτες στις δύσκολες ώρες. Αυτό το κερδίσαμε τους τελευταίους μήνες. Ας μην το χάσουμε και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτό να μην χαθεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι για τον κύριο Πέτσα? Ναι, μπορώ να πω, κύριε Μην είναι Πέτσα. Λογιστικό, ξέρεις. Όχι, επειδή ξέρει οικονομικά, έχουμε συζητήσει και ξέρει πολύ καλά τα οικονομικά. Το ποσό του 60% που θα δοθεί, επαναλαμβάνω, το τεχνικό κομμάτι, που θα δοθεί από το κράτος στις επιχειρήσεις, να δίδεται άμεσα, κύριε Πέτσα. Διότι, εάν επιδοτείται επιχείρηση μετά από 1-2 μήνες, όπως είναι τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, και οι επιχειρηματίες δεν θα δίνουν τον ίδιο μήνα την κρατική επιδότηση. Άρα λοιπόν πρέπει τον ίδιο μήνα ταυτόχρονα να δείτε το ποσό της επιδότησης. Θα έχει βγει από την Εργάνη αυτό. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ποσό αυτό ως κεφάλαιο κίνησης. Είναι στήριξη στον εργαζόμενο. Επομένως θα βρεθεί η φόρμουλα, όπως σας είπε και ο Υπουργός Εργασίας, προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό. Ακριβώς. Και υπάρχει και το IBAN των εργαζομένων. Νικολοπούλου Μπούρνος, Ναυροζίδου, είμαστε OK. Είμαστε OK, κύριε Μπουρλό. Είμαστε καλημένοι. Ωραία. Ναι, λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Μπουρλό να λέει πριν, ότι λίγο ας πολύ, ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Να δούμε, λέει, τις διατάξεις ο κύριος Μπουρλός. Να τις δείτε. Για να τα ξαναπούμε και όχι τα δελτία τύπου. Να τις δείτε. Ελπίζω στη συμβολή όλων, προκειμένου αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό μιλάμε με τους κοινωνικούς εταίρους, γι' αυτό ακούμε ανθρώπους όπως ο κύριος Μπούρλος και πραγματικά είναι πολύ παρήγορο ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα της κρίσης, τα μέσα ενημέρωσης και με τις ενημερώσεις που κάνετε εσείς έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο ώστε να υπάρχει έγκυρη ενημέρωση για τους πολίτες. Τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα. Είναι απαραίτητο αυτό. Μου στείλανε ένα μήνυμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να το πω, να μην το πω, να το ρωτήσω, να μην το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω. Ζητήσατε από όλους τους βουλευτές να καταθέσουν 2 μισθούς, έτσι δεν είναι? Πάει καλά το έργο ή κάποιοι κάνανε ζιγζάκ? Κοιτάξτε, ήταν σαφής η προτροπή του Πρωθυπουργού σε θεωρητική βάση να καταθέσουν το 50% των αποδοχών τους. Πράγμα που κάναμε όλοι στην κυβέρνηση και η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία, αν όχι όλοι οι βουλευτές και στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουν κάνει το καθήκον τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Πέτσα, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση σήμερα.